συνέντευξη στην εκπομπή μέγκα Καλημέρα παραχώρησε η Μαρίνα Πατούλη. Η πρόεδρο τη UNESCO μίλησε για το γιο τη, το διαζύγιο με τον επί 30 χρόνια σύζυγο τη Γιώργο Πατούλη, αλλά και την παρεξήγηση που έγινε με τη δέσπινα βανδί στο J2US. Ο γιο μου πηγαίνει Β Λυκείου. Είχε υποστεί μια έντονη πίεση με τα σχόλια για το χρυσό σπίτι, σε επίπεδο άσχημη άτυρα. Εκεί είναι κάποιε γραμμέ, που δεν θα πρέπει να ξεπερνούνται. Φροντίσαμε και οι δύο, και εγώ και ο Γιώργος, να στηρίξουμε όλη αυτή την κατάσταση και νομίζω ότι πέρασε ανώδυνα, υπερχικά. Και συνέχισε, προέρχομαι από μία μεσοαστική οικογένεια, που έζησα με καλή οικονομική κατάσταση, αρχές και αξίες. Γνώρισα τον Γιώργο ένα καλοκαίρι στην Πάρο. Ήμουν 18, παντρευτήκαμε με πολιτικό γάμο στα 19 και με θρησκευτικό στα 22. Ήταν ουσιαστικά η πρώτη μου σχέση. Μεγαλώσαμε μαζί, προχωρήσαμε μαζί. Δεν περίμενα να έρθει το τέλος του γάμου μας. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος. Βίωσα έναν ζωντανό θάνατο. Ένα βαρύτατο πένθος. Ήταν κάτι που ουσιαστικά μου ανέτρεψε όλο το ρου της ζωής μου. Τέθηκαν σε κίνδυνο όλες μου οι ισορροπίες δεδομένου ότι έχω χάσει και του γονείς μου και είμαι και μοναχοπέδι. Το μοιράστηκα όμως αυτό και δέχτηκα απεριόριστη αγάπη από γυναίκες. Αυτό μου έδωσε τεράστια δύναμη για να το αντιμετωπίσω. Ποτέ δεν θα γίνει επανασύνδεση με το Γιώργο. Όταν κλείνει ένας κύκλος ζωής, κλείνει οριστικά. Η αγάπη μου και ο σεβασμός μου για το Γιώργο είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο. Ο πόνος του χωρισμού ήταν πολύ μεγάλος, ο θάνατος ήταν θάνατος και δεν θα κάνουμε νεκρανάσταση. Δεν μπαίνω στη διαδικασία της συγχώρεσης από μια θεία δίκη και δύναμη όλα αυτά έρχονται μόνα τους, απάντησε επίσης. Έτσι ξεφτύλισε η πατούλη τη βανδύ. Είχα τελειώσει με το διαζύγιο και ήθελα να κάνω κάτι ανατρεπτικό. Πραγματικά το χάρηκα το J2US. Η δέσποινα βανδύ δεν με στεναχώρησε. Είναι αδιάφορη, είπε η Μαρίνα Πατούλη για τη συμμετοχή της στο μουσικό σόου. Δεν μου άρεσε καθόλου έτσι όπως μίλησαν στη Μαρίνα Πατούλη οι κριτές στο J2US. Στην κάμερα της εκπομπής Χάπα η Ντέι μίλησε ο Τρίφωνα Αμαράς. Ο γνωστό κομμωτή αναφέρθηκε στην οικειοθελή αποχώρηση τη Μαρίνα Πατούλη από το J2US. Τη συμπαθώ πάρα πολύ. Μίλησα λίγο για τα μαλλιά της, που δεν μου αρέσει το χρώμα, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου η συμπεριφορά των κριτών και το πως τις μίλησαν στο J2US. Είναι πολύ άσχημο να προσβάλλεις μια γυναίκα για ένα τραγούδι. Δεν έγινε κάτι, πήγε εκεί γιατί είναι εκεί που είναι. Έχω πάθει και εγώ τα ίδια με την κάπα, βανδί. Νομίζω ότι με εκείνη τσαντίστηκε η κάπα, πατούλη. Είμαι με το μέρος της, έχει απόλυτο δίκο.